Γεια σας αδέρφια, ο γκουρού Σπύρος Ανάκα των ταινιών και των σειρών. Τι λέτε σήμερα να πούμε για κάποια διαμαντάκια παραγωγής του HBO? Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε με το Rome. Η Rome έχει δύο σεζόν, μια πολύ ακριβή παραγωγή που κόπηκε ακριβώς για αυτό το λόγο. 22 επεισόδια, η σειρά δεν είναι σχετικά καινούρια. Παραγωγής 2005 μέχρι 2007 έχει παιχτεί στο συνδρομητικό κανάλι και μας περιγράφει την ιστορία, πολύ ρεαλιστική και προσγειωμένη, των Ρωμαίων εξέχοντων και μη, που είναι βέβαια βασισμένη στις τελευταίες ημέρες της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Μια σειρά που πιστεύω, αν σας αρέσει η ιστορία, πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολλά χρήματα, τα κουστούμια εξαιρετικά και ηθοποιοί, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Επίσης, άμα σας άρεσε ο Σπάρτακος, το Τούντορς, το Βοργίας, και αυτό βέβαια είναι παρόμοια, η Ρώμη είναι για σας ένα διαμαντάκι που ακόμα δεν το έχετε ανακαλύψει. Μετά τη Ρώμη πάμε στο True Blood. Σας αρέσουν οι βρικόλακες, τα βαμπύρ, με κωμική όμως έννοια, όχι τόσο σοβαρή πάντα, και ίσως πολλές φορές και υπεργελία. Εάν ναι, πρέπει τότε να επενδύσετε στο True Blood. Ναι, ναι, ξέρω, είναι μια σειρά που την είχε δείξει και ο Αντένα, εάν θυμάστε καλά. Ξεκίνησε το 2008 και τελείωσε, ολοκληρώθηκε το 2014. Έχει 7 σεζόν. Η υπόθεσή της είναι μια τηλεπαθητική σερβιτόρα, η Σούκη βέβαια, άμα τη θυμάστε, η Σούκη Stackhouse, που μπλέκεται βέβαια και συναντά τον μυστηριώδες Bill, έναν νότιο gentleman από τη Λουιζιάννα που τυχαίνει να είναι και βρικόλακας και αρχαίος βρικόλακας. Λοιπόν, True Blood, όπως και δίποτε, πολύ γέλιο. Το μόνο κακό βέβαια που έχει, δυστυχώς, είναι ότι το τέλος του είναι αρκετά βαρετό έως κακό, θα έλεγα. Παρόμοιες σειρές που θα σας αρέσουν από τον γκουρού Σπύρο Τζανάκα προτινόμενες είναι η Buffy, η βαμπυροφώνησα, Buffy the Vampire Slayer, το Angel που είναι βέβαια spin-off της Buffy, και το Charmed, όσο το θυμάστε, με την αγαπημένη μας Μπρέντα από το Beverly Hills. Συνεχίζουμε λοιπόν και μετά το True Blood έχουμε το Six Feet Under. Ο τίτλος του βέβαια είναι μακάβριος, όπως και η υπόθεσή του. Το Six Feet Under, δηλαδή 6 πόδια από κάτω, σημαίνει το βάθος που δίνουμε ώστε να θάψουμε τους νεκρούς μας. Η μετάφραση στα ελληνικά είναι γραφείων Κυβιδιών Φίσερ και είχε παιχτεί και από το Star Channel. Πολύ καλές βαθμολογίες και το Six Feet Under, 8,7 έχει στο IMDb, που περιγράφει βέβαια τις ζωές μιας δυστοπικής οικογένειας, μέσα βέβαια από αστεία και κωμικά γεγονότα, που διοικεί ένα γραφείο κηδιών στο Los Angeles. Αυτή η σειρά πραγματικά για μένα είναι από τις πολύ ωραίες που έχω δει, πολύ κοινωνική, και έχει ίσως θα έλεγα το καλύτερο τέλος που έχω δει σε σειρά. Πραγματικά το τέλος του είναι αριστούργημα. Γκουρού Σπύρο Τζανάκα μιλάει. Επίσης, παρόμοιες σειρές, βέβαια το εξαιρετικό Σοπράνος, πάλι του HBO, το Oz με τις φυλακές, πάλι βέβαια του HBO, το The Wire, και αυτό ένα διαμάντι, πάλι του HBO, το Dexter, το The Shield και το Mad Men, εάν σας άρεσε το Six Feet Under. Όλες αυτές οι σειράρες που είπα βέβαια, αν σας άρεσε το Six Feet Under, είναι και αυτές παρόμοιες και προτινόμενες από τον γκουρού Σπύρο Τζανάκα. Συνεχίζω με Westworld. Είναι η μόνη σειρά που από το top των διαμαντιών που δεν έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν, θα ξεκινήσει η τρίτη σύντομα. Ένα πραγματικά έπος επιστημονικής φαντασίας, το Westworld, με βαθμολογίες κοντά στο 9.
Περιγράφει βέβαια στο κοντινό μέλλον ένα παρελθόν ξαναφτιαγμένο που επιτρέπει σε κάποιους πλούσιους ανθρώπους να εξερευνήσουν ένα κόσμο που κάθε ανθρώπινη όρεξη έχει φανταστεί και θα ήθελε να ζήσει και να κατακτήσει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δράμα, πάρα πολύ βαθύ, άμα σας αρέσει η επιστημονική φαντασία, και βέβαια αν είστε fans του Blade Runner ή έχετε δει την παλιά ταινία του Westworld, είναι πραγματικά μια εξαιρετική σειρά. Επίσης, άμα σας άρεσε ο True Detective, και αυτό βέβαια είναι του HBO, το House of Cards ή το Fargo, και αυτά είναι παρόμοια με το Westworld. Εγώ βέβαια θα έλεγα ότι μοιάζει πάρα πολύ με ένα Blade Runner. Πραγματικά και η ηθοποιή του Westworld είναι εξαιρετικό. Πραγματικά ίσως από τις καλύτερες σειρές που έχω δει τελευταία, με έχει αφήσει άφωνο. Viva Dolores. Και θα κλείσουμε το top μας με, βέβαια, όπως ξέρετε, πιο άλλο, αν μη τι άλλο, το παιχνίδι του θέματος. Ναι, το Game of Thrones βέβαια, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Από τον γκουρού Σπύρο Τσανάκα, είναι από μόνο του, για την ταπεινή μου γνώμη, η καλύτερη σειρά που έχει παιχτεί στην τηλεόραση ποτέ. Οι 9 βέβαια οικογένειες των ευγενών που διεκδικούν βέβαια στις μυθικές γης του Westeros τον σιδηρού θρόνο, την εξουσία, ενώ βέβαια ένας αρχαίος εχθρός επιστρέφει που ήταν σε τόσα χρόνια υπό εξαφάνιση. Αλλά γενικά σαν σειρά, κουστούμια, CGI, ηθοποιοί, εφέ, πραγματικά ο κόσμος του Μάρτιν ζωντάνεψε πάρα πολύ ωραία. Οι πρώτες 6 σεζόν είναι πραγματικά φανταστικές, η 7η βέβαια και η 8η, ειδικά η 8η μας τα χάλασε, αλλά βέβαια το Game of Thrones παραμένει να είναι ένα πραγματικά έπος, η καλύτερη epic fantasy σειρά που έχει παιχτεί μέχρι στιγμής στην τηλεόραση. Αυτά είχα να πω, αδέρφια, είμαι ο γκουρού Σπύρος Τσανάκα των ταινιών και των σειρών, σας χαιρετώ, γεια σας και χαρά σας.